Εγκρίνα το στεγαστικό, μωρή. Κατέβαλε στο καινούριο σου σπίτι. Μα! Κολεσίδου! Κολεσίδου! Τι να στα Κολεσίδου! Ζει ακόμα ο Χάνιμπαλ. Και εγώ νόμιζα ότι έλειπα μέρες. Τι να είναι, ρε κοπελιά, εσύ δηλαδή τι βλέπεις να είναι. Έφερα τα πράγματα που μου παραγγείλαν οι κοπελιές. Πάω για κατούριμα. Μέχρι να ακούσεις καζανάκι, να τα έχεις μαζέψει. Καλά, τόσες μέρες. Έχασες φοβερές φάσεις. Χαλκοσωλήνες. Εδώ. Μας μάζεψε ο Παυλάτος και είπε θα μας δώσει τις φυλακές. Τι να τις κάνουμε. Σε παίρνουμε και στο γραφείο και ιδιώνα τα πούμε. Τους έχουνε κάποιος άλλα νέκρα. Η Κικίτσα είναι. Μία μουγγή καθαρίστρια που την έχω για να μου σηκώνει τα τηλέφωνα. Να μιλάτε άμα παίρνετε. Τη χρησιμοποιώ σαν τηλεφωνητή. Χούλια, πόσο πήγαν αυτά? 32 ευρώ. Πα, φωτιά και λαύρα, οι τιμές μια χαρά είμαστε εδώ μέσα. Το τι έλεγε το στοματάκι του δεν θέλεις να ξέρεις. Γιατί δεν θέλω. Μας μάζεψε όλες εδώ. Τι φορούσε. Αυτό τώρα τι σημασία έχει? Πώς δεν έχει σημασία. Από τον ντύσιμο ενός άντρα καταλαβαίνεις αν αυτά που λέει τα εννοεί. Ορίστε. Ευχαριστώ, κοπελιά. Γεια, θυμίσου καλέ τι φορούσε, γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Φορούσε ένα μαύρο σακάκι. Τρίκουμπο ή τετράκουμπο, Φραντζέσκα. Buono, Κέτι, mille grazie, ciao. Αυτό τώρα πάλι τι σημασία έχει? Καμία. Έτσι για να φτιάχνω εικόνα. Καλή κοτούλα! Δεν τη θέλω για τα αυγά της. Ο λαιμός της που με νοιάζει μια χαρά είναι. Καλά, έχω βρει για την Μπόχαλη ένα αποσμητικό νεκροφόρας με άρωμα κυπαρίσι. Της το κρεμάσαμε στο βρακί. Σωθήκαμε. Καλή, καλή, που είναι αυτό. Καλά, μας μίλησε για αυτοδιάθεση, για αυτονομία, να μάθουμε μαθήματα, να μάθουμε και τέχνες και μας έδωσε και το κλειδί της αποθήκης. Δεν διανοείσαι ποιες πήραν τα κλειδιά. Η Μπούρνοβα και η Μπαρτζόκα. Αυτό τώρα πώς το κατάλαβες? Το μυαλό μου, κοπελιά, λόγω επαγγέλματος πηγαίνει πάντα στο κακό. Την Κορομιλά τη θυμάσαι? Εγώ τη θυμάμαι, η AGP την έχει ξεχάσει. Όχι, καλέ, τη δικιά μας από Σταυρούλα. Εδώ και τρεις μέρες αυτή μας μαγειρεύει. Χριστός και Παναγία, τι είναι αυτό, καλέ? Στο φέρανε για πρόβα. Σκάσε, καλέ, θα σε ακούσει. Γιούλ, παπά, δικό σου είναι αυτό. Δεν θα είσαι καλά. Εγώ να μπω σε κάσα καριδιά να με φάει ο σκόρος. Εγώ, μαντάμ, θα μπω σε κάσα τικ. Έτοιμη την έχω. Την έχω βάλει σε θηρίδα. Και τι την έφερε στην κάσα εδώ μέσα, παιδάκι μου? Κουβάλισα τα πράγματα που μου ζήτησαν οι κοπελιές. Στο φέρετρο. Τι σακούλε τη κράτησε η Κικίτσα, κάνει συλλογή. Να σου πω, σε παρακαλώ, πιάσε μου λίγο το κουνέλι, γιατί έχω κουνελοφοβία. Δεν θα τα πάμε καλά, Κολεσίδου, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Κοπελιά, συγγνώμη κιόλα, όλο τι ίδιε ατάκια σου δίνουνε. Να του το πει. Κοπελιά, α το διάλο. Ποιο σιγά, μαντάμ, για χτυπημένο δεν το παίρνει ο πελάτη. Άμα ξομείνει, θα το πάρει εσύ. Να σα πω. Με συνοδεύετε μέχρι το αυτοκίνητο για τη φορά του, ακούμε. Πολύ ευχαρίστω. Όχι ότι σκιάζομαι, αλλά μήπω βρούμε καμιά λακκούβα και με πάρετε στα χέρια. Κάτε, καλό δρόμο να πούμε. Μωρή χαριτωμένος εσύ. Μαμά, χαιρετώ σας. Κύριε Παυλάτε, κύριε Παυλάτο μου. Τι έγινε, Κολεσίδου? Πώς πήγαν οι υπογραφές? Αφήστε τα, κύριε Παυλάτο μου. Μετά τον κύριο Χριστόδουλο, πολύ δύσκολα υπογράφει ο κόσμος. Σε 30 φαρμακεία πήγα, 5 υπογραφές μάζεψα και αυτές τις ανάγνωσες. Τι μου λες, βρε παιδί μου. Έλα, έλα. Ένα λεπτό πήγα τουαλέτα και μου το διαλύσατε. Άτιμο πράγμα, προστάτης. Το φέρετρο και στο κελί σου, Κολεσίδου. Δεν είπαμε όχι βία στο πρόγραμμα. Αυτά να τα πείτε στον Ευαγγελάτο. Έλα. Και σε μια ώρα να σας δω να ροχαλίζετε.